Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Τετάρτη 9 Μαρτίου, η ώρα λίγο μετά τις 10, μεγάλο ντέρμπι στον δεύτερο όμιλο της D2, οι Bulldogs με ρεκόρ 14 μετά τη μεγάλη νίκη επί της Team Nico με 49-54 υποδέχεται απόψε τους Birokillers που βρίσκονται μία νίκη πάνω στο 11-3 που έρχονται και εκείνοι από Ροζ Φίλο, 49-43 νίκησαν τους Σικάμινο Bulls. Μάτς που θα κρίνει πολλά για την πρωτιά. Όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Και πρώτη κατοχή για τους Bulldogs. Λοιπόν, με το 57 είναι ο Γκορτσάς. Με το 13 είναι ο Λαζανάκης. Με το 6 ο Βασιλάκος. Με το 4 ο Απέργης. Και... ποιον ξεχάσα. Με το 14 φυσικά ο Μίλτος Δημητρακόπουλος. Βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Δοκιμάσει για 3. Στοχή από μακριά, ανοίγει λογαριασμό στην πρώτη του προσπάθεια. Την τελευταία φορά που τον περιέγραψα σε αγώνα εδώ σε αυτό το γήπεδο έβαλε 39 πόντους. Μάλλον 42, διορθώνω. Με 8 στα 13 τρίποντα. Σούδια 2 στην άλλη πλευρά, στόχισε ο Παπαλάμπρου με το 0. Με το 43 είναι ο Νεοφύτου, ο Καπελές με το 24, με το 11 ο Δημήτρης Μανδυλαράς και ο Απόλλωνας Λιακόπουλος με το 23, ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού και αγωνίζεται τελικά στο απόψινό παιχνίδι. Βασιλάκη στα 4 δευτερόλεπτα, σουτάρει για 2 έπειτα από τρίπλα και αστοχή. Επιθετικό rebound όμως για τους Bulldogs, διαχειρώσει Λαζανάκη. Βήματα στη συνέχεια της φάσης θα χρεωθεί ο Βαγγέλης Γκορτσάς. Στον πρώτο γύρο οι Birokillers είχαν κάνει το τέλειο μάτς επικρατώντας με 67-31. Νομίζω ότι απόψε θα είναι διαφορετικό το έργο, τουλάχιστον το μάτς θα είναι πολύ πιο ντέρμπι. Νεοφύτου κλείστηκε πάσαρα για τον Λιακόπουλο, εκείνος δίνει ύψος στην μπάλα, αστοχή. Το rebound του Λαζανάκη. 3-0 έπειτα από 2 λεπτά για τους Bulldogs που έχουν και την κατοχή. Βασιλάκη σε ρόλο οργανωτή ο συνήθως. Θα βγει από τα screen ο Δημητρακόπουλος, τον άφησαν μόνο του. Και φυσικά θα τους τιμωρήσει. Ξεκινά καυτό το μάτς με 2 στα 2 μετρά όλους τους πόντους της ομάδας του, 6-0. Τον Μίλτο Δημητρακόπουλο, ο οποίος έκανε καλό μάτς και στην περασμένη αγωνιστική επί της Team Nico με 17 πόντους. Άστοχος ο Καπελές, δεύτερη ευκαιρία. Παπαλάμπρου για τον Καπελές, σου διατρεί στο καλάθι. Σπύρος Καπελές, πρώτη πόντη στο μάτς για τους Birokillers, 6-3. Οι Birokillers που αν κερδίσουν σήμερα ανεβαίνουν έστω και προσωρινά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Υπάρχει υψηλότατο κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Βασιλάκης, το τρίποντα από 45 μοίρες είναι άστοχο από τον Γκορτσά, αν είδα καλά. Όχι, από τον Λαζανάκη ήταν. Λάθος πάσα, κλέψιμο του Δημητρακόπουλου και στον εφενδιασμό Απέργης θα χάσει το καλάθι. Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Θα μένει ευκαιρία για να πάει διαφορά στους 5. Καπελές, ωραία, έχει δει τον Λιακόπουλο που δεν θα λαθέψει από τον αριστερό διάδρομο. Ασίστ από τον Σπύρο Καπελέ. 6-5. Βασιλάκης. Για 2. Το έχει αυτό το σούτ μέσα σε απόσταση. Εδώ δεν θα το αποδείξει ο Απέργης. Διορθώνει την κατάσταση για την ομάδα του. Ο Μητρακόπουλος το screen θα φέρει αλλαγές. Η πάσα για τον Απέργη, καλή κυκλοφορία. Βασιλάκης κάνει βήματα. Έξι λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μοιρασμένο το μάτς μέχρι στιγμής. Διαφορά ενός πόντου χωρίζει τις δύο ομάδες.
Μπαλά χαμηλά στον νεοφύτου για να παίξει με τον Κορτσά. Είναι και δεύτερος παίκτης πάνω του. Ο Δημητρακόπουλος θα κλέψει. Μπερδεύτηκα μάλλον με τον Μίλτο Βαρθολομαίο που παίζει στην Elite στους Blazers. Καλάθι του Βασιλάκη, 1-2-3, δεν θα τα χάσει όλα, είναι εξαιρετικός παίκτης. 8-5. Κερδισμένο φάουλ για τον Γιώργο Παπαλάμπρου. Ζευγάρι βολών θα εκτελέσει. Για τους Μπυρογκύλες είπαμε ότι την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν στο μπασκετάκι αρένα επί των Σικάμινο Bulls με 49-43. Ο Καπελές είχε κάνει πολύ καλό μάτς τότε με 17 πόντους, 6 πόντους και 14 rebound είχε κατεβάσει ο Απόλλωνας Λιακόπουλος που βρίσκεται και αυτό στο παρκέ τώρα. 8-6 το σκορ και μια έξτρα κατοχή για τους Μπυροκίλερς. Νέα συνεργασία Καπελέ-Λιακόπουλου, αυτή τη φορά χωρίς την ίδια κατάληξη. Καπελές όμως ανανεώνει νεοφύτου απέναντι. Το σουτ τριών πόντων άστοχο από τον Δημήτρη Μανδυλαρά. Ο Λιακόπουλος εδώ παραδέχτηκε ότι έβγαλε ο ίδιος υποτικά, υπάρχει αλλαγή στην απόφαση. Το σκορ στο 8-6, έπειτα από 5 λεπτά στα Λιώσια. Βασιλάκης. Βάλα χαμηλά για τον Λαζανάκη που δεν μπόρεσε να ευστοχίσει από το low post, έβγαλαν την άμυνα οι Μπυροκίλερς. Παπαλάμπρου στον Καπελέ, Καπελές απέναντι στον Απέργη. Κατοχή παραμένει για τους Μπυροκίλερς. Απέργη στο rebound. Σετ επίθεση για τους Bulldogs. Δημήτρης Βασιλάκης. Off-ball screen. Έχει πάρει θέση ο Δημητρακόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Λαζανάκη. Λαζανάκης για δύο. Καλή κυκλοφορία. Άστοχη εκτέλεση. Η μπάλα δεν έχει βρει στη Στεφάνη. Δεν υπάρχει ανανέωση στο χρονόμετρο. Μανδυλαρά στον Καπελέ. Βάζει το σκρίν ο Παπαλάμπρου. Καπελές για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Λιμπάμ του Λαζανάκη. Βασιλάκης σε προσωπική ενέργεια. Σύρυμα για φάουλ χαμηλά. Οι Μπυροκίλερς ισοφάρισαν. 8 όλα το σκορ, 3 λεπτά για τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. Έχουμε και τις πρώτες αλλαγές στο μάτς. Με τη ζακέτα έχει περάσει ο παίκτης των Μπυροκίλερς. Ωραίο σημειότυπο. Βασιλάκης, νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Bulldogs, ο Λούβαρης με το 0. Ο Κώστας Μανδυλαράς πέρασε με το 24.
για τους μπύρο killers. Δύο βολές για τον Λαζανάκη. Για επιθετικό φάουλ, κατοχή για τους Bulldogs. Ευκαιρία για εκείνους να διευρύνουν αυτό το βραχή προβάδισμα των δύο πόντων. Οι Πυροκύλες έχουν συμπληρώσει και τέσσερα ομαδικά. Να δούμε αν θα χτυπήσουν κοντά στο καλάθι για να κερδίσουν βολές. Βασιλάκη στον Λούβαρη. Λούβαρης πιο γρήγορος από τον Μανδυλαρά. Τι βάζει, τρομερό καλάθι του Λούβαρη. Χωρίς να βλέπει. 12-8. Καπελές για 2 επί τα από τρίπλα. Μεγάλο καλάθι. Απάντηση των Μπυροκίλερς άμεση. 12-10. Τρακόπουλος αστοχή αυτή τη φορά από την περιφέρεια. Μπάλα στο χέρι του Λιακόπουλου. Λιακόπουλος απέναντι στον Λούβαρη. Το τρίποντο ελεύθερο του Μανδυλαρά, αλλά άστοχο. Ενώ έκανα λάθος προηγουμένως. Ο παίκτης που πέρασε στο μάτς είναι ο Αλέξανδρος Ψεματίκας, όχι ο Μανδυλαράς. Ψεματίκας που φοράει το 21. Λες για τον Δημήτρη Βασιλάκο. Δύο στις δύο από τον Βασιλάκο. Πάσα για το ελεύθερο τρίποντο από 45 μοίρες, αστόχησε με το νούμερο 5 ο Τσαφάρας. Απέργης, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές για τον Δημήτρη Απέργη. Για δύο. Το χάνει αλλά μαζί ο ίδιος. Δεύτερη προσπάθεια. Στο καλάθι. Δέκα-επτά-δέκα. Ανώτερη Bulldogs στα τελευταία λεπτά. Χτίζουν διαφορά σιγά σιγά. Λιακόπουλος, μια επίθεση για κάθε ομάδα. Λιακόπουλος σε προσωπική ενέργεια. Δεν νικά τον προσωπικό του αντίπαλο. Ριμπάν του Λαζανάκη και ο Βασιλάκος θα τρέξει. Περνά ωραία, έχει κερδίσει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές με τον Δημήτρη Βασιλάκο που έχει εξαιρετικά ποσοστά από τη γραμμή. Τρίτο φάουλ του Ανδρέα Τσαφάρα, πρόβλημα για τους Μπυροκίλερς. Περνά στη θέση του νεοφύτου. Ξέρω πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 18-19 δευτερόλεπτα όλα για τους Μπυροκίλερς. Μανδυλαράς κλείστηκε, ψάχνει πάσα και κάνει λάθος.
Δεν θα προλάβει ο Λούβαρης. Τέλος στην πρώτη περίοδο, 18-10 μπροστά οι Bulldogs. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Μπυροκίλερς που ξεκίνησαν καλά, όμως στη συνέχεια αντιμετώπισαν ένα μικρό προβληματάκι και βρίσκονται στο μείον 8. Αστόχος ο Καπελές, τρέχει και μαζεύει ο Ψεματίκας εντυπωσιακά. Μανδυλαρά στον Λιακόπουλο, εκείνος αστοχή με τη σειρά του από το high post. Ψηλά ο Λαζανάκης. Λαζανάκης, Λούβαρης, Δημητρακόπουλος, Βασιλάκος και Γεωργόπουλος που πέρασε για πρώτη φορά απόψε για τους Bulldogs. Άστοχος ο Λούβαρης, εύκολα ο Ψεματίκας. Ψεματίκας, Νεοφύτου, Λιακόπουλος, Καπελές και Μανδυλαράς, ενώ κλέβουν ξανά οι Bulldogs. Λούβαρης, Βασιλάκος. Με την μπάλα στον Λούβαρη. Φύσε και δεύτερος παίκτης πάνω του, Βασιλάκος για δύο, το χάνει. Μανδυλαράς. Εφτά παίκτες το απόψινό ρόστερ και των δύο ομάδων. Δύο αλλαγές από τον πάγκο δηλαδή. Λιακόπουλος, ωραία λόγω προστεπίδεση με υπομονή και αποτελεσματικότητα οι Μπυροκίλερς. 18-12. Βασιλάκος. Ενάντι στον υψηλότερο νεοφύτου. Για δύο, κακή επιλογή. Παραμένει το 18-12. Κράτησε ο Μανδυλαράς. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Δημητρακόπουλος. Βασιλάκος. Για δύο επί τα από τρίπλα. Ωραία εκτέλεση. Διαφορά ξανά στους 8. Νεοφύτου. Μισμάτς με τον Βασιλάκο. Θα γυρίσει ωραία, αλλά χρεώνεται με βήματα. Βασιλάκος θα βρει την ευκαιρία να εφνιδιάσει. Στέκεται και σουτάρει για δύο στον εφνιδιασμό. Τι κάνει ο Βασιλάκος, τρομερά πράγματα. 22-12, μόνος του παίζει τους Μπυροκίλερς που καλούν σπεσμένα time out. Συνέχεια στο μάτς. Καπελές, Λιακόπουλος, Μανδυλαράς, Ψεματίκας και Νεοφύτου στην πεντάδα των Μπυροκίλερς που καλούνται να βγάλουν αντίδραση. Καπελές σε προσωπική ενέργεια, τελειώνει τη φάση με το αριστερό, υπέροχο καλάθι. 22-14. Βασιλάκος, Δημητρακόπουλος, μπάλα από τα δικά του χέρια θα περάσει εκτός. Δημητρακόπουλος, Λούβαρης, Βασιλάκος, ο Γεωργόπουλος και ποιον δεν είπα, ο Λαζανάκη, αυτή είναι η πεντάδα λοιπόν των Bulldogs. Καπελές για τρεις, νιώθει καλά αλλά αστοχή. Λούβαρης ψηλά. 6,5 λεπτά ακόμα για εμίχρονο. Bulldogs έχουν το πάνω χέρι. Γεωργόπουλος στον Βασιλάκο. Προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει πάσαρα για τον Λούβαρη. Γεωργόπουλος διστάζει. Στα 8 δευτερόλεπτα επιτίθεται κατά το καλάθι. Άστοχα. Ο Γκορτσάς. Νεοφύτου. Ψεματίκας, κακή επιλογή. Παραμένει το 22-14, Λούβαρης. Τρακόπουλος έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Λιακόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ, δεν θα βάλει όμως το καλάθι. Εδώ θα μπορούσε εύκολα να πάρει το maximum.
Μόλις το πρώτο φάουλ ήταν αυτό στην δεύτερη περίοδο. Σίδερο η πρώτη. Απέρις για τον Λούβαρη. Λούβαρης για δύο, δεν σημαδεύει σωστά. Ψηλά ο Λιακόπουλος. Μαζεύει το αμυντικό. Ο Λούβαρης, ο Απέργης, ο Βασιλάκος, ο Γκορτσάς και ο Γεωργόπουλος στην πεντάδα των Bulldogs. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παλάμπρης στο νέο φύτου, έχει πάρει θέση ο Καπελές. Με Μπλοντζόν θα προσπαθήσει να σώσει. Τζάμπολ έχουμε. Καπελές, Μαντιλαράς, Παπαλάμπρου, Νεοφύτου και Λιακόπουλος συνθέτουν την πεντάδα των φιλοξενούμενων. Κατοχή για τους Bulldogs που προηγούνται με 8 πόντους. Βασιλάκος θα συνδεθεί για ακόμα μία φορά με το αντίπαλο καλάθι. Αυτή τη φορά με τη βοήθεια του ταμπλό, συν 10 για τους Bulldogs. Νεοφύτου κρατάει, θα τελειώσει και τη φάση. 24-16 η απάντηση των Biro Killers. Γεωργόπουλος τον Βασιλάκο. Απέργης. Λάκος προσπαθεί να πάρει θέση για να παίξει με τον Παπαλάμπρου. Σου διαδίο του Λούβαρη που καταλήγει στο καλάθι, ασίστ του Βασιλάκου. Ξανά στο συν 10 οι γηπεδούχοι, που σε αυτά τα πρώτα 16 αγωνιστικά λεπτά είναι ανώτεροι. Νεοφύτου. Ένα step back δίποντο, χωρίς τύχη. Παίρνει ο Λούβαρης. Λούβαρης, καλή άμυνα του Καπελέ, μπλοκ του Μανδυλαρά, εντυπωσιακό. Βασιλάκος. Λάθος πάσα. Δεν περιμένω ότι θα κόψει προς το καλάθι ο Λούβαρης. 26-16, 3-47 για την ανάπαυλα. Και ο Λαζανάκης περνά στο μάτς. Στη θέση του Γκορτσά. Παπαλάμπρου θέλει να ζαλίσει τον Βασιλάκο και θα καταφέρει να τον νικήσει. Ωραίο καλάθι, 26-18. Βασιλάκος. Φάλ του Καπελέ. Πρώτο των Biro Killers. Λούβαρης. Οι σταυρωτές απέναντι στον Καπελέ. Πήγε να βάλει καλάθι για highlight ο Λούβαρης. Μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Γεωργόπουλος πατά τον γκάζι. Άμυνα με φάουλ από τον Μαντιλαρά. Στροφή του Δημητρακόπουλου στο μάτς. Ο Δημητρακόπουλος ξεκίνησε καυτός με 2-2 τρίποντα. Συνέχεια δεν έχει φάνει τόσο επιθετικά. Μακρινή πάσα του Απέργη, έχει καταλάβει και κλέβει ο Παπαλάμπρου. Θα δοκιμάσει και για 3 στον εφουνδιασμό, κάνει airball.
Λουβάρης. Στο πλάι για τον Βασιλάκο, σουτ μετά από τρίπλα. Γιακόπουλος ψηλά. Καπελές. Γιακόπουλος με υπομονή από το χαμηλό post. Θα νικήσει κατά κράτος τον Λουβάρη. Ωραία επίθεση για τους μπυροκίλερς. Βασιλάκος. Λαζανάκης βγαίνει από τα screen. Θα δοκιμάσει και για δύο. Το βάζει. Τριάντα δέκα οκτώ. Καλή άμυνα του Μαντιλαρά που δεν ολοκληρώνεται. Μια ακόμα πολύ ωραία συνεργασία για τους Bulldogs, για assist του Βασιλάκου για το καλάθι του Απέργη. Παίρνει τη διαφορά στο συν 14 και αγχώνει κάπως τους μπυροκίλερς που θα πρέπει να βρουν αξιόπιστες λύσεις επιθετικά και να κάνουν και κάτι με τις επιστροφές τους στην άμυνα. Να, μια πολύ καλή επιστροφή εδώ από τον Μαντιλαρά. Ο Απέργης ξαναπήρε όμως, θα χρειαθεί με βήματα. Καπελές, Μαντιλαράς για τρεις τιμένος. Το rebound αμυντικό. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Βασιλάκου. Βασιλάκος πέρασε. Κάνε μια βόλτα από την baseline. Λαζανάκης για δύο. Αστοχή αυτή τη φορά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παλάμπρου τον άφησαν μόνο του και θα τους τιμωρήσει. Λουβάρης. Βασιλάκος έχει βάλει το πόδι του έξυπνα ο Καπελές και σώζει ένα έτοιμο καλάθι εδώ. 28,9, θα μείνει χρόνος και για τους μπυροκίλερς. Επαναφορά του Λουβάρη για τον Λαζανάκη. Ξαναπήρε ο Λουβάρης. Αστοχή σε σουτ δύο πόντων, Λαζανάκης, ούτε εκείνος. Δεύτερο σερί, επιθετικό rebound όμως. Δημητρακόπουλος. Απόκληση 5 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Σταυρωτή του Δημητρακόπουλου που περνάει, Απέργης, σκοράρει. Απλά και ωραία οι μπυροκύλες πετυχαίνουν άλλο ένα καλάθι. Καπελές, 2-1 στη λήξη, αστόχησε. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 34-18. Πολύ καλή Bulldogs στο πρώτο μέρος συνάντησης των δύο ομάδων. Δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους μπυροκύλες που καλούνται να αλλάξουν πρόσωπο. Νεοφύτου Μαντιλαράς, Λιακόπουλος, Καπελές και ο Τσαφάρας στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Ο Τσαφάρας που αγωνίζεται με 3 φάουλ. Νεοφύτου από τον δεξί διάδρομο, αστοχή, καλή άμυνα του Λαζανάκη. Λαζανάκης, Βασιλάκος, Δημητρακόπουλος που προσποιείται και δέχεται το στόπ από τον Λιακόπουλο. Ο Λούβαρης και ο Απέργης στην πεντάδα των Bulldogs. Εξαιρετικό πρωτεμήχρονο για εκείνους. Και τρομερό καλάθι του Λούβαρη. Τσαφάρας, Λιακόπουλος, για τρεις από μακριά, η μπάλα βρίσκει ελαφρώς το Στεφάνι. Βασιλάκος σε τεπίθεση. Βασιλάκος για δύο,
Ήταν πολύ εύστοχος αυτά τα σουτ μέσα από στο πρώτο μέρος, εδώ αστοχή. 2-0 το επιμέρους σκορ στο πρώτο 1,5 λεπτό, Νεοφύτου. Είναι ένα καλάθι που δεν μας έχει συνηθίσει να το χάνει. Λουβαρίς, φεύγεις μόνος του, Λουβαρίς καθυστέρησε. Δημητρακόπουλος. Ο Αγγλαράς δεν του επιτρέπει να σουτάρει για 3. Ξέρει τη φωνιά σου είναι ο Μίλτος Δημητρακόπουλος. Το απέδειξε και στις πρώτες φάσεις του μάτς. Λουβαρίς. Πέναλτι στον Νεοφύτου, ένας μέναν, σουτ για 2. Μπαλά δεν του κάνει το χατήρο, Καπελές στο rebound. Γρήγορο transition των Biro Killers, Καπελές σε οργανωμένη επίθεση τελικά φιλοξενούμενη. Μαντιλαράς, αλλά βήματα από τον Τσαφάρα. Βασιλάκος πέρασε, δεν πετυχαίνει το καλάθι, ψηλά ο Απέργης, εντυπωσιακό επιθετικό rebound. Δημητρακόπουλος ζητά screen από τον Λαζανάκη, με αλλαγές το αντιμετωπίζουν οι Biro Killers και ο Βασιλάκος συνεχίζει το βιολί του σου 3 πόντων για το 39-18, η διαφορά ξεπερνά και τους 20 πόντους. Τα πράγματα γίνονται όλο ένα και δυσκολότερα για τους Biro Killers. Και βλέπουμε μια εξέλιξη στο παιχνίδι όπως είχε εξελιχθεί το μάτι του πρώτου γύρου, αλλά με αντιστροφή των ρόλων. Βήματα ξανά από τους φιλοξενούμενους. Και οι Bulldogs, αν δεν αυτοκτονήσουν, θα κάνουν απόψε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη ακόμα και της πρώτης θέσης. Λούβαρης πέρασε. Ο Απέργης είναι ξανά εκεί, δεν έχει ανανεωθεί όμως το χρονόμετρο. Έχει δει το ρολόι ο Βασιλάκος που οπλίζει για 3 και αστοχή αυτή τη φορά. Μαντιλαράς. Μαντιλαράς τον καταδιώκουν 2. Πανέξυπνα ο Βασιλάκος. Δυστυχώς μάλλον δεν το πιάσε στην κάμερα. Πέταξε πανέξυπνα την μπάλα πέφτοντας πάνω στον αντίπαλο παίκτη. Εδώ θα δώσει και τίμο καλάθι στον Απέργη που θα έπρεπε να εκτελέσει και όχι να ψάξει πάσα. Καπελές τον Μανδυλαρά. Ζήτησε και πήρε ο Νεοφύτου για να εκτελέσει από τα 6,5 μέτρα. Άστοχα. Εμπλοντζόν ο Λιακόπουλος. Κάνει λάθος, κλέψιμο του Βασιλάκου, λάθος και από εκείνον. Ανακτά ο Τσαφάρα στο στόπ του Λαζανάκη. Και time out. Εδώ είμαστε 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Οι Bulldogs ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση του αγώνα. Τα off-ball screen για να ξεμαργαριστεί ο Δημητρακόπουλος δεν ήταν αποτελεσματικά, αλλά ο Βασιλάκος έχει και πάλι τη λύση. Τρομερός παίκτης. 41-18. Πιεστική άμυνα από τους Bulldogs που δεν θα φέρει τελικά κάποιο κλέψιμο. Λιακόπουλος. Φάουλ του Βασιλάκου. Δύο βολές για τον Απόλλωνα. Πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 41-21. Δημητρακόπουλος.
Μαντιλαράς τα έχει πάει αρκετά καλά στο μαρκάρισμα του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Μετά τα δύο πρώτα λεπτά. Έχει κάνει όμως όλη τη ζημιά ο Βασιλάκος και εκτελεστικά και δημιουργικά είναι εξαιρετικός. Εδώ τον μάτιασα. Η πάσα για τον Απέργη δεν είναι ιδανική. Νεοφύτου. Λιακόπουλος απέναντι στον Κορτσά. Φάουλ χαμηλά. Όχι, στην προσπάθεια έχει δοθεί δύο βολές για τον Απόλλωνα Λιακόπουλο. Διαχειρός Λιακόπουλου. Βασιλάκος για την οργάνωση μίας ακόμα επίθεσης. Περνά ωραία. Βασιλάκος κρατά, θα δοκιμάσει και για δύο, το βάζει και αυτό. Άλυτος γρίφος το μαρκάρισμά του. Καπελές τον παγιδεύουν δύο, βρίσκει τη λυσή. Τσαφάρας. Λιακόπουλος. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα, κλέβουν όμως οι Bulldogs. Απεργής. Βασιλάκος. Σταυρωτή. Πάσα για τον Δημητρακόπουλο που αστοχεί από τα 6.75. Βασιλάκος. Γκορτσάς, άλλη μια μονομαχία απέναντι στον Λιακόπουλο, ριμπάν του Καπελέ. Τρία λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο, οι πυροκύλες προσπαθούν να πλησιάσουν. Αναζητούν όμως αξιόπιστες λύσεις επιθετικά και δεν τις έχουν βρει. Τσαφάρα σε μια συνεργασία με τον Λιακόπουλο, αμήνα με φάουλ του Γκορτσά που φαίνεται να διαφωνεί. Μητρακόπουλος για τρεις. Παλά εκτός από τα χέρια του Λιακόπουλου. Γκορτσά στον πάγκο, επιστρέφει στο μάτσο ο Λαζανάκης για τους Bulldogs. Και ο Βασιλάκος στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Στη θέση του Ολούβαρης. Μητρακόπουλος επανέφερε. Γεωργόπουλος. Για τρεις ο Λαζανάκης. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Τσαφάρα. Μαντιλαράς. Νεοφύτου. Καπελές, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Γεωργόπουλος. Δεν έχουν καλές επιστροφές οι Μπυροκίλερς. Ο Απέργης θα αστοχίσει. Ο Λούβαρης θα βάλει δύο ακόμα πόντους. Διαφορά στους 20. 45-25, 2 και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Οι Bulldogs πολύ κοντά στην 11η φετινή τους νίκη. Άστοχο τίποτα του Καπελέ. Νεοφύτου από τα 3 μέτρα θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. 45-27.
Λουβάρης. Ράβας 3 δευτερολέπτων. Αλλαγές για τους μπυροκίλερς που βρίσκονται τώρα στο παρκέ με τον Καπελέ, τον Λιακόπουλο, τον Νεοφίτ, τον Ψεματίκα και τον Παπαλαμπρού. Παπαλαμπρού από την baseline, Ψεματίκας δίνει ελεύθερο σούτ στον Νεοφίτου. Εκείνος θα στοχίσει, Λιακόπουλος κατά το καλάθι. Καλή άμυνα του Λαζανάκη. Μητρακόπουλος. Απέργης. Καλή άμυνα του Παπαλάμπρου. Πάρε να ανάψουν τώρα τα αίματα χωρίς λόγο, ας μην χαλάσει το μάτς, κρίμα είναι. Εννέα δεύτερα ακόμα. Απέργης. Επιθετικό φάουλ. Απέργης στον πάγκο, στη θέση του ο Βασιλάκος. Τέσσερα τα φάουλ των Bulldogs, ένα έχουν οι Μπυροκίλερς. Βέβαια με τη διαφορά στους 18 πόντους μικρή σημασία φαίνεται να έχει αυτό. Καπελές θέλει να δώσει τον Λιακόπουλο, κλέβει ο Λούβαρης. Λούβαρης, μπάλα εκτός από τα δικά του χέρια. Μία επίθεση για κάθε ομάδα στο τέλος της τρίτης περίοδου. 41,8 τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Καπελές. Παπαλάμπρου. Παπαλάμπρου επί από σκριν με το δεξί από τον αριστερό διάδρομο. Λιακόπουλος εποφελής, αλλά δεν σκοράρει εξ επαφής. Μητρακόπουλος δεν θα φτάσει μπάλα σε εκείνον, κλέβει ο Καπελές. 17 δευτερόλεπτα, δεν πρέπει να βιαστούν οι Μπυροκίλερς. Θεματίκας. Θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει και θα δώσει 9 δευτερόλεπτα τώρα στους Bulldogs, 45-29. Βασιλάκος για 2 στο αγαπημένο του σουτ, μέσα και αυτό. Τρομερό μάτσα από τον Δημήτρη Βασιλάκο, buzzer beater τρίτης περίοδου. 49-29. Τέταρτο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Bulldogs. Λαζανάκης, Γεωργόπουλος, Λούβαρης, Δημητρακόπουλος και Βασιλάκος. Οι 5 των γηπεδούχων που κάνουν το τέλειο μάτς μέχρι στιγμής. Βασιλάκος για 2. Υπάρχει φάουλ από τον Μαντιλαρά. Ο Μαντιλαράς, ο Παπαλάμπρου, ο Νεοφίτου, ο Ψεματίκας και ο Καπελές στην πεντάδα των Bulldogs. Τον Μπυροκίλερς, διορθώνω. Μέσα πέρα τη βορή του Βασιλάκου που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι και ο MVP της αναμέτρησης. Δύο στις 2, 49-29 είναι τώρα το σκορ και όχι στη λήξη της τρίτης περίοδου, όπως λάθος είπα προηγουμένως. Παπαλάμπρου κερδίζει φάουλα τον Δημητρακόπουλο. Νεοφίτου. Νεοφίτου εκτός ισορροπίας, καλή άμυνα του Λουβάρη. Τον αναγκάζει σε ένα κακό σουτ. Βασιλάκος. Λάθος πάσα, τρέχει και προλαβαίνει ο Γεωργόπουλος, αλλά θα χρειωθεί με το μπρος πίσω. Μητρή.
Παπαλάμπρου. Καλή άμυνα του Βασιλάκου, θα του κλέψει την μπάλα ένας με έναν στον εφοδιασμό με τον Καπελέ. Καλάθι. Δημήτρης Βασιλάκος, 51-29. Κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Καπελές, μια ωραία spin move, το τελείωμα στο καλάθι. Η απάντηση από τον Σπύρο Καπελέ για το 51-31. 8,5 λεπτά για το φινάλε. Γεωργόπουλος τον Λούβαρη. Λούβαρης, προσωπική ενέργεια με το δεξί από τον αριστερό διάδρομο. 53-31. Σκοράρουν με μεγάλη ευκολία οι Bulldogs. Καπελές, νέο καλάθι από τον Σπύρο που δείχνει την κλάση του. 53-33. Λούβαρης. Βασιλάκος. Μητρακόπουλος για τρεις. Κερδίσει το φάουλ, πάρα λίγο να βάλει και το καλάθι. Αλφάδη από τη γραμμή των 4,5 μέτρων από τον Μίλτο Δημητραγόπουλο, 56-33. Μαντιλαράς για τρεις, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Ψηλά ο Ψεματίκας, αστοχή σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Τρίτο rebound και κερδισμένο φάουλ. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση σίγουρα. Αλέξανδρος Ψεματίκας. Έξε πρώτη. Επιθετικό rebound για τους Μπύρο Killers. Παπαλάμπρου υποπίεση για τρεις, κάνει airball. Βασιλάκος. Λάκος, καλή άμυνα του Καπελέ που θα κλέψει. 2-2 στον εφενδιασμό. Ωραία κίνηση του Καπελέ που δεν ευστόχησε. Μάζεψε ο ίδιος. Θα δοκιμάσει και για τρεις. Ξεσναδιάστηκε εδώ. Και ο Μανδυλαράς. Ψεματίκας βγάζει έξω για τον Παπαλάμπρου. Εκείνος περνάει αλλά δεν ευστοχεί. Φύγει στον εφενδιασμό ο Βασιλάκος. Υποδέχεται την ωραία πάση του Γεωργόπουλου. Και σκοράρει 2 ακόμα πόντους, άρα και πόσους να έχει βάλει, πάνω από 30. Νέο άστοχο τρίποδο του Μανδυλαρά. Τίποτα δεν πάει καλά για τους Μπύρο Killers. Δημητρακόπουλος για 3. Το χάνει. Τελευταίο εξάλεπτο στα Λιώσια, το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει κριθεί. Που ίσως να μένει ανοιχτό είναι η διαφορά του πρώτου γύρου. Οι Μπύρο Killers είχαν κερδίσει 67-31. Πόντους διαφορά δηλαδή, και διαφορά είναι 25 τώρα.
28 πόντους από ό,τι με ενημερώνει η γραμματεία έχει ο Βασιλάκος. Είναι δεδομένο, θα ξεπεράσει τους 30 πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μητρακόπουλος. Δεν είναι απέργης για το screen και για την αντίθετη ο Μίλτος. 9 δεύτερα ακόμα, Γεωργόπουλος. Κάποιος πρέπει να σουτάρει, ο Γεωργόπουλος θα είναι αυτός. Αλλά άστοχα. Σωματίκα στον Παπαλάμπρου. Νέο Φίτου. Λάθος πάσα, κλέβει ο απέργης. Βασιλάκος στον Δημητρακόπουλο, καλάθι. 60-35. Καπελές υποπίεση για τρεις, δύσκολο καλάθι. 60-38. Βασιλάκος. Βασιλάκος κλείστηκε, θα δώσει ωραία στον απέργη που αστοχεί από μακριά. Ο Φίτου στον Καπελέ. Καπελές κρατάει παρά την πίεση του Βασιλάκου. Θα δοκιμάσει και για τρεις. Μπάν του απέργη του Γεωργόπουλου μάλλον, διορθώνω. Time out των Πυροκίλερς. 3:50 για το φινάλε στο κλειστό της ΑΕΚ. Λαζανάκης, Απέργης, Βασιλάκος, Δημητρακόπουλος και Λούβαρης για τους Bulldogs. Συν 22 για τους γηπεδούχους. Καλή άμυνα των Πυροκίλερς. Παπαλάμπρου χάνει την κατοχή, γυρνά και διορθώνει την κατάσταση ο Λιακόπουλος, υπάρχει όμως παράβαση 8 δευτερολέπτων και εδώ ο Δημητρακόπουλος ουσιαστικά θα κερδίσει μια έξτρα κατοχή για την ομάδα του. Ψεματίκας, Λιακόπουλος, Καπελές, Παπαλάμπρου και Μανδυλαράς στην παντάδα των Πυροκίλερς. Δημητρακόπουλος για 3 θα στοχίσει. Δεν προλαβαίνει ο Λαζανάκης. Καπελές. Ψεματίκας αστόχησε, Δημητρακόπουλος πετά μπροστά για τον απέργη. Βασιλάκος για 2. Μπάνω του Μανδυλαρά. Στο Ξελιακόπουλος, Λουβαρίς. Καλή άμυνα του Μανδυλαρά, του πήρε το πορτοφόλι εδώ, 2-1. Πάσα στον Λιακόπουλο. Καλάθι όχι, φάουλ ναι. Δύο βολές για τον Απόλλωνα Λιακόπουλο. Την επόμενη αγωνιστική οι Πυροκίλερς έχουν επίσης πολύ δύσκολο μάτς. Στις 16 Τρίτου στο Athens Sports Hall θα αντιμετωπίσουν την Team Nico ή αλλιώς Nico Team. Πιο εύκολο το επόμενο μάτς των Bulldogs απέναντι στην Ουραγό Hannibal στις 23 του Μάρτη στο Μπασκετάκι Αρένα. Βασιλάκος πάνω του Μανδυλαρά στο δίποντο. Στο σίδερο και στα χέρια του Λιακόπουλου, 60-39 το σκορ. 2-0-5 ακόμα στο ρολόι, λάθος πάσα του Καπελέ.
Γεωργόπουλος στη θέση του Βασιλάκου. Βασιλάκος που εισπράττει και το χειροκρότημα των συμπαικτών του για την απόψινη εξωγήινη εμφάνιση. Δημητρακόπουλος για τρεις από μακριά. Τελικά δεν ήταν σε καλή μέρα σήμερα. Ωραία σκαστή πάσα του Παπαλάμπρου. Τελειώνει τη φάση ο Μανιλαράς. 60-41, διαφορά κάτω από τους 20 μετά από πάρα πολλή ώρα. Το πρώτο εμίχρονο. Έχει να συμβεί αυτό. Λούβαρης περνάει και πετυχαίνει και το καλάθι. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον κομνηνό Λούβαρη. Και αυτός έκανε σπουδαίο μάτς σήμερα με υψηλότατα ποσοστά εντός παιδιάς. Καπελές άμυνα με φάουλ του Απέργη. Πέμπτο μαδικό των Bulldogs. Δύο βολές για τον Σπύρο Καπελέ. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 62-43. Τελευταίο λεπτό στα Λιώσια. Καλή άμυνα των Μπύρο Killers, Καπελές. 3-2, Καπελές. Πέφτουν δύο παίκτες στο παρκέ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Ο Λιακόπουλος τώρα θα κερδίσει φάουλ. Θα εκτελέσει ένα ακόμα ζευγάρι βολών. Γεωργόπουλος Απέργης. Δευτερόν για τον Δημητρακόπουλο. Είναι σε αστοχή από μακριά. Παπαλάμπρου έτοιμο καλάθι από την πάσα του Μανδυλαρά. 62-47. Χαλαρές οι άμυνες των δύο ομάδων, κυρίως των Bulldogs δηλαδή. Λουβαρίς, ενώ έχει υπάρχει πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα. Στόχησε ο Λαζανάκης. Καπελές, αστοχή. Τι έχουμε τώρα. Λήξη της αναμέτρησης. Οι Bulldogs θα επικρατήσουν το τελικό σκορ τώρα. Δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Έχει κλείσει ο φωτεινός πίνακας. Μεγάλη νίκη πάντως για τους Bulldogs. Με τρομερή εμφάνιση Δημήτρη Βασιλάκου. Ανεβαίνουν στο 11-4 και γλυκοκοιτάζουν πλέον την πρώτη θέση του ομίλου. Στο 11-4, ίδιο ρεκόρ δηλαδή. Έχουν και οι Bureau Killers. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ από τα Λιώσια.